Πάμε παρέα σε 10 βήματα να μάθουμε πώς θα φτιάξουμε την πιο ισχυρή πλακοραφή είτε στα ενδύματά μας είτε σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή. Βήμα πρώτο. Παίρνουμε τα δύο υφάσματά μας και με τη ροδέλα, το χάρακα και τον τάπιτα κόβουμε ίσια τις άκρες. Εφόσον έχουμε κόψει ίσια, βήμα δεύτερο, σημαδεύουμε την ανάποδη με το σαπουνάκι μας. Βήμα τρίτο, ακουμπάμε τα δύο υφάσματα στο σημείο που κόψαμε Ανάποδη με ανάποδη. Βήμα τέταρτο. Τραβάω μια γραμμή με το σαπουνάκι μου 1,5 εκατοστό από την άκρη. Τραβάω λοιπόν και ολοκληρώνω τη γραμμή. Αυτή η γραμμή με τα μανταλάκια που θα τοποθετήσω βέβαια για σταθεροποίηση θα είναι ουσιαστικά στη μου η γραμμή γαζώματο. Οπότε βήμα έκτο. Πάω από το μηχανή μου πάνω στη γραμμή και γαζώνω. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν αυτά τα φτάκια τα οποία στο βήμα 7 θα τα πατήσω στον να ανοίξω σωστά. Και θα πάω τώρα το ένα από τα δύο αυτάκια και θα το κόψω περίπου στα 5 με 6 χιλιοστά. Δηλαδή περίπου στο μέσο του. Τι θα κάνω τώρα λοιπόν, θα πάρω το μεγάλο αυτάκι και θα το τσακίσω στα να αγκαλιάσει το μικρότερο. Προσεκτικά θα πάρω τις καρφίτσες μου και θα σταθεροποιήσω αυτή την τσάκιση. Σιγά σιγά ολοκληρώνω τη διαδικασία με τις καρφίτσες μου, θα με βοηθήσουν να έχουν κεφάλι, έτσι ώστε να έχω αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Όπου θα πάω τώρα στην στερεοπτομηχανή με το ειδικό ποδαράκι βήμα 10, το ποδαράκι το ειδικό της ένωσης και ακριβώς τσίμα στην άκρη θα κάνω το δεύτερο γαζί μου αφαιρώντας σταδιακά τις καρφίτσες μου προσοχή, το γαζί μου πρέπει να είναι ολόισιο. Έτσι λοιπόν θα έχω αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, όπου θα δούμε ότι από την ανάποδη είναι επίση πανέμορφο και πάρα πολύ ισχυρό όταν θέλω έξτρα ισχυρέ ενώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ.